Ρε Κίμωνα, έλα εδώ και κλείσ' την τηλεόραση. Τώρα, μισό λεπτό. Τι χοντράνθρωπος, Παναγία μου. Έρχεται επίσκεψη στο ξένο σπίτι και ανοίγει την τηλεόραση. Το στέφαρο τώρα πω. Μα καλά, δεν σέβεσαι την επέτειο των παιδιών. Τη σέβομαι. Τότε κλείσ' την κέλα γιατί έρχεται η τούρτα. Λοιπόν, τι κάνουμε. Πάμε πάλι. Τι θες να κάνουμε. Γιορτάζουμε την επέτειο των παιδιών. Θα καταθέσουμε και Στεφανή. Τι άνθρωπος. Έλα μωρέ τώρα και εσύ. Τι το κάνεις θέμα. Μα κάθε τόσο επέτειο. Δεν έχουμε κάθε τόσο. Μια φορά το χρόνο. Γιατί οι ορμαστικές γιορτές στα γενέθλια και καλά κάνουμε τα γενέθλια του παιδιού έχει ένα νόημα. Χαίρετο πιτσιρικάς. Εμείς γιατί χαιρόμαστε. Καλά βρε γαϊδούρη. Δεν χαίρεσαι που είμαστε 12 χρόνια μαζί. Ερώτηση κρίσεως είναι αυτή. Βρες το διάλογο εκεί. Καλά, σταματήστε. Τη δική μας επέτειο γιορτάζουμε. Κόφτη τούρτα. Έτσι, χωρίς πρόποση. Άντε να σας κάνω και την πρόποση. Να ζήσετε και του χρόνου με ένα παιδάκι. Κόφτη τώρα. Να ζήσουμε, αγάπη μου. Εσύ τόσος κόσμος μιλάει μόνος του. Μη σου πω κι εγώ καμιά φορά. Μωρ, δεν μιλάει μόνη της. Κάνει τσάτ. Έχει βρει και ένα γκόμενο στο ίντερνετ και όλη μέρα τον γλεντάει. Καλά, αυτή δεν ετοιμάζεται να παντρευτεί. Βεβαίως. Έτερον εκάτερον. Μίλα της, ρε παιδάκι μου. Πες της να το ελαττώσει. Όλη ώρα cyber sex είναι και εξουθενωτικό. Παλά, εκεί θέλεις τίποτα. Ναι, ναι. Θέλω κανένα κιλό κολοκυθάκι και κανένα δυο μαρούλια. Άμα μου ψάξει ο βαγιατζής, πες το τι. Ξέρω. Τι. Δεν είναι εξουθενωτικό για αυτήν. Για μένα είναι εξουθενωτικό. Μου έχει πέσει επάνω όλη η δουλειά της εταιρείας. Ούτε τουαλέτα δεν προλαβαίνω να πάω. Θες, κυρία μου, να κάνεις διαδικτυακό καμάκι. Κάνε στο σπίτι σου. Όχι με τον κομπιούτερ της εταιρείας. Κορίτσι μου, τι παιδίσεις. Ρώμου. Τελείωσες τα στατικά του Γεωργίου. Το βράδυ στις 8.30 δεν είπε ότι θα έρθει. Θα έχουν τελειώσει. Ρε Κίμωνα, πας καλά. Είναι δυνατόν, εδώ χανόμαστε και εσύ μαλακίζεσαι. Πώς κάνεις έτσι πρωινιάτικα. Όλα θα είναι έτοιμα στην ώρα τους, δεν το είπαμε. Άμα δεν είναι έτοιμα, βρες τα εσύ με τον Γεωργίου. Χαλάρωσε, αγόρι μου. Έχω κάτι καλά σε έτοιμα να σε βοηθήσουν. Είσαι σε δύσκολη ηλικία. Καλά, ρε, είσαι τελείως άρρωστο. Δηλαδή, όλη η μέρα με αυτές ασχολείσαι. Το cyber sex είναι το σεξ του μέλλοντος, αγόρι μου. Είναι όλα τα λεφτά. Δεν βαρέθηκες να πληρώνεις, ε. Εσείς, κύριε Στέφανε, δεν σε φάρετε. Α, δεν ξέρετε τι χάνετε. Έλα και τι, γίνατε όλοι ειδικοί στα διαδικτυακά κόλπα. Τα κομπιούτερ εδώ μέσα τα έχουμε για να δουλεύουμε. Πρόσεξε, γιατί δεν πας καλά. Το σεξ δεν είναι μακροζωή, αγόρι μου. Το σεξ, ναι, η μαλακία, όχι. Κύριε Στέφανε, μια και φεύγετε, μήπως πηγαίνετε προς το Υπουργείο Εργασίας να με πετάξετε. Και γιατί να μην σε πετάξω κατευθείαν εδώ από κάτω. Τόσους κάδους έχει. Για σένα το βάλα, μωρό μου, και για σένα θα το βάλω. Αν δεν βάλει. Ναι. Αν έχεις κόσμο, να περάσω αργότερα. Τι κόσμο, στο κομπιούτερ μιλάω. Ναι, το φαντάστηκα. Βρε, Βαρβάρα μου, δεν θέλω να με παρεξηγήσεις. Μην νομίζω ότι σου κάνω επίπληξη, δηλαδή, γιατί εμένα δεν με νοιάζει. Για σένα το λέω, αλλά μήπως παρασχολείσαι με αυτό το πράγμα. Άσε με να χαρώ κι εγώ λίγο. Τον άλλον μήνα παντρεύομαι. Ναι, αλλά παραχαίρεσαι, ρε πουλάκι. Αχ, μα έχει ένα κορμί. Έλα να δεις. Τι γυμνός είναι. Έλα.
Α, όχι, είναι η σχέση σου, δεν είναι σωστό. Καλέ, ποια σχέση μου. Αυτός τα βγάζει και τα δείχνει σε όλο το διαδίκτυο. Έλα να τον δεις. Τι λες. Έλα. Βίντεο είναι. Όχι, παιδί μου, ζωντανό. Δεν έχεις κάνει ποτέ cyber sex. Όχι. Αυτό κάνεις εσύ τώρα. Περίπου. Τον γνώρισα μέσω chat. Τον λένε hot dick. Το βαφτιστικό του είναι. Έλα, ρε Σάντρα. Με ψευδούν μου μπαίνει στα chat. Γιατί. Θα μπορούσα να γιορτάζει του Αγίου Ντίκ ανήμερα. Αυτός γιορτάζει του Αγίου Ντίκ κάθε μέρα. Και τι κάνει, λέει λόγια. Μόνο λόγια. Έλα να δεις. Θες να του πω να εκφραστεί ελεύθερα. Βγάλ' τα μωρό μου και δείξε μου πόσο με θέλεις. Καλά τι λέει. Του λέω να τα πετάξει και να πιάσει δουλειά. Α, το κάνει. Τι κορυδευόμαστε. Παπαπα. Νόστα όλα, αγόρι μου. Καλά μην το λες τέτοια, γριεύει. Αυτός το φτάσεις στο προχώρητο. Τι, να μείνει στη μέση, άμα αρχίζει μια δουλειά. Καλά δεν νιώθεις τύψεις για το Βαγγέλη. Γιατί, και κάνω σεξ και δεν τον απατάω. Όχι, δεν τον απατάς. Μα hot dick είναι στην Πρέβεζα. Στην Πρέβεζα. Ναι. Μπράβο η Πρέβεζα. Αλλιώς μας τα είχε πει ο Καριωτάκης. Σας πειράζει να καπνίσω. Δεν με πειράζει και τρελάθηκες καθόλου. Μήπως έχετε ένα τσιγάρο, γιατί μου τέλειωσαν. Έχω. Έλα, πάρε. Μήπως έχετε και φωτιά, γιατί την ξέχασα. Μήπως θες να στο καπνίσω κιόλας. Έλατε τώρα, κύριε Στέφανε. Δεν έχω ρε παιδί μου, να έλα, ορίστε. Πάρε το αναπτήρα το αυτοκίνητο. Πρόσεχε λίγο ρε, και τι κάνεις εκεί. Δεν φταίω κύριε Στέφανε, εσείς φρενάρατε απότομα. Πού είναι. Εδώ, ανάμεσα στα πόδια σας. Πού ρε πουλάκι μου, δεν το βλέπω. Δείστε θα το βρω εγώ. Για κοίτα. Το βρήκες. Άστο και τι. Άστο δεν πειράζει, το βρω εγώ αργότερα. Σήκω πάνω ρε και τη σήκω, σήκω ρε κορίτσι μου. Να το, το βρήκα. Να το. Γεια σας, τι κάνουμε. Καλά, ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρείτε, σε λιγάκι. Τι έγινε, γιατί είσαι έτσι αναστατωμένη. Τόσο πολύ ακριβή είναι αντιζαρζαβατικά. Ο Στέφανος ο Αποστόλου δεν είναι ο πολιτικός μηχανικός που είναι συνέτερος με τον άντρα σου. Ναι. Δεν έχει ένα μεγάλο μαύρο τζιπ. Ναι, έχει. Είναι ακόμα παντρεμένος με τη Σάντρα. Ναι, είναι. Και δεν μου λες έχουν προβλήματα στο γάμο τους. Μέχρι τώρα όχι. Από τώρα και στο εξής θα έχουν. Έχεις τρελαθεί στον ύπνο, το είδες αυτό. Όχι στον δρόμο. Τζένι μου, δεν μπορείς να φανταστείς τι είδαν τα ματάκια μου. Να σου πω ψέματα. Τα γυαλιά σου τα φόραγες. Φυσικά. Μωρό, μήπως δεν είδες καλά. Αποκλείεται. Άλλωστε ήταν που το έμοιαζε. Τι λες, παιδάκι μου, εδώ σου λέω σημείωσα το νούμερο. Περίμενε. Αυτό δεν είναι. ΙΒΕ7177. Ναι, αυτό είναι. Γιατί ρωτάς? Από απλή περιέργεια.
αυτό είναι. Το είπα. Φιλιά, πες της. Έχεις πολλά φιλιά από τη Λέλα. Να σου πω, επειδή πνίγομαι τώρα να σε κλείσω, να τα πούμε το βραδάκι που θέλω οπωσδήποτε να πάμε κινηματογράφο. Σινεμά δεν είπαμε θα πάμε. Τι με έφερες εδώ, θα με βιάσεις? Μ' αρέσει που έχεις χιούμορ. Γιατί έτσι θέλει ζωή. Θέλει χιούμορ και ψυχραιμία. Τζένι, γιατί με έφερες εδώ? Για να μπορείς να ουρλιάξεις με την ησυχία σου. Γιατί να ουρλιάξω, δεν έχω κανένα λόγο. Να σου πω εγώ έναν. Στη μέση του δρόμου, σε ώρα αιχμής. Απ' όλα όσα σου είπα, το ώρα αιχμής σε πείραξε. Νομίζω ότι έπρεπε να σου το πω. Καλώς την. Τι ταινία είδατε με την Τζένι? Θρίλερ. Πώς ήταν? Σαν θρίλερ. Άστο αυτό, θα το κόψω εγώ να κάνω και εξάσκηση. Πρόσεχε, θα κοπείς. Τι υπόθεση είχε? Δεν θα σου άρεσε. Ήταν γυναικείο το θέμα. Θρίλερ με γυναικείο θέμα, πρώτη φορά τα ακούω. Να. Δεν ήταν ακριβώς γυναικείο, δηλαδή. Αλλά, τι? Μια γυναίκα μαθαίνει ότι ο άντρας της έχει δεσμό. Και λοιπόν? Και λοιπόν... Το πιάνει να κάνει σεξ με στο αυτοκίνητο. Ήταν και μερακλής ο Φουγκάρας, ε. Βρίσκεις, ε. Ε, βέβαια. Αν και το πήγμα στο αυτοκίνητο είναι πολύ κουραστικό για τη μέση. Δεν πάμε καλύτερα να τα πούμε μέσα? Με έχει πεθάνει μέσα μου σήμερα. Είχαμε μείνει εκεί που πιάνε τη μέση σου από το πίδημα στο αυτοκίνητο. Όχι, παιδί μου. Είχαμε μείνει εκεί που τον είδε η γυναίκα του. Α, ναι. Λοιπόν, η γυναικούλα πάει στο σπίτι της και τον περιμένει. Μόλις έρχεται αυτός, πιάνει ένα μαχαίρι και του τα κόβει. Τον ευνοχίζει. Καλά, ρε παιδί μου. Τόσες ωραίες ταινίες περούσα. Τι βλακία έβρικες να πας? Πώς, είναι διδακτική. Ναι. Τι μας διδάκτη? Ότι δεν είμαστε και τόσο ηλίθιοι όσο νομίζετε. Εγώ δεν νομίζω κάτι τέτοιο. Θα δείξει. Λοιπόν, δεν σου τελείωσα με την ταινία. Άσο, δεν χρειάζεται. Ανατρίχασα ήδη. Εσύ τι έκανε σήμερα? Να κάνω μωρό μου ό,τι κάνω κάθε μέρα. Μπράβο, βρε. Αυτό που έκανε σήμερα το κάνεις κάθε μέρα? Περίπου. Περίπου. Εσύ δεν θα έχεις κάνει ποτέ σεξ στο αυτοκίνητο? Τι με ρωτάς τώρα, ρε μωρό μου? Μαζί δεν έχουμε κάνει. Όχι, δεν λέμε εμένα, με άλλες εννοώ. Ναι, τότε με εκείνη την κοπέλα που είχε το Fiat 127, δεν τα έχω πει. Παλιά. Πολύ παλιά. Πόσο παλιά? Σήμερα το πρωί, ας πούμε. Τι λες, ρε Σάντρα? Κοίτα, Στέφανε, πρέπει να ομολογήσουμε ότι μαζί έχουμε περάσει ωραία, έτσι δεν είναι? Ναι, φυσικά. Κοιτάξει, μπορεί να αγαπιόμαστε, αλλά κάποια στιγμή να μην είναι τόσο δυνατή μετά από τόσα χρόνια η ερωτική έλξη. Εγώ είμαι ανοιχτός άνθρωπος. Πολύ ανοιχτός. Θέλω να πω ότι και ένα ξενοπίδημα μπορώ να το κατανοήσω. Μπράβο σου και πολύ καλά κάνεις. Εγώ όμως δεν ξενοπηδάω. Επαναλαμβάνω. Θέλω να ξέρεις. Είπα, το ξενοπίδημα μπορώ να το κατανοήσω. Ναι, το είπαμε. Όπως είπαμε επίσης ότι εγώ δεν έχω ξενοπηδήξει ποτέ. Δεν καταλαβαίνω στην ταινία. Το είδες αυτό τώρα και έχεις φορτώσει? Αυτό που δεν αντέχω είναι το ψέμα και η υποκρισία. Μήπως τα πιάτε κιόλας με την Τζένι, γιατί δεν σε καταλαβαίνω καθόλου, ε. Εγώ ξέρεις τι έχω καταλάβει? Ότι τόσα χρόνια έχω καταλάβει λάθος.
Δεν θα ξαναπάς να δεις θρίλερ με την Τζέννη. Είναι που είναι πειραγμένα τα νεύρα σου. Αυτός ο συνδυασμός τα κάνει χάλια. Έτσι σου είπε. Έτσι ακριβώς. Πώς μπόρεσε να μου το κάνει εμένα αυτό. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Ξέρεις τι με τρέλαινε πιο πολύ. Ότι το λέω και κάνει ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά έτσι φέρονται όλοι οι ένοχοι. Μπορεί, δεν με ξέρει καλά εμένα. Εγώ θα το πληρώσω με το ίδιο νόμισμα. Και πολύ καλά θα κάνεις. Να σου πω, κερνάς καφέ. Είμαι στο γραφείο ακόμα. Πήγαινε σπίτι και έρχομαι, έτσι. Έλα, γεια. Ραϊσά, θα φύγω. Έχω βγάλει το κρέας από το ψυγείο. Να το κάνεις λεμονάτο με πουρέ, έτσι. Και εσύ πρόσεξε, δεν θα φας άλλη σοκολάτα, εντάξει. Α, και να μην ανοίξετε τηλεόραση μόλις φύγω, να παίξετε και λίγο. Δεν την καταλαβαίνω. Όχι, δεν την καταλαβαίνω. Στο έχει κάνει αυτό εσένα η Τζέννη. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα σε κατηγορεί ότι έχεις γκόμενα. Όχι, κάθε μέρα μου τα πρίζει ασχέτως γκόμενας, προληπτικά. Ναι, αλλά η Σάντρα το παρουσιάζει αυτό το σύμπτωμα για πρώτη φορά. Κάποτε γίνεται η αρχή. Και η Τζέννη δεν το ξεκίνησε στο μήνα του μέλητος. Ρε, καλώστα τα παιδιά. Ποιος ήρθε? Τίποτα για λέγει. Τι να πω, ρε, σου λέω, δεν ξέρω πώς να την αντιμετωπίσω. Χτύπα τη στο κολαράκι, παιδί μου. Τι λες, ρε, τη Σάντρα. Τι? Τη Σάντρα. Όχι. Να σου πω. Δεν θα τα γίνει κακή ιδέα. Ε, αμάν πια ρε κείμωνα, δηλαδή αμάν. Τελείως με γράφεις πια. Και τι περίμενες να σου πήρες, Σάντρα? Αγαπούλα μου, έχω γκόμενα και βγάζαμε τα μάτια μας μέσα στη μέση του δρόμου. Ε, όχι ακριβώς έτσι. Αλλά τουλάχιστον να παραδεχτεί την αλήθεια. Σάντρα, αυτά τα πράγματα αντιμετωπίζονται με δύο τρόπους. Ή το καταπίνεις αμάστο και δεν μιλάς, ή φτάνεις το μαχαίρι στο κόκαλο. Υπάρχει και τρίτος δρόμος. Τα αντίπεινα. Θα του ρίξεις βιτριόλι? Ε, όχι βέβαια. Έχω βρει κάτι πιο ακίνδυνο. Και ευχάριστο. Γι' αυτόν? Για μένα. Όπα! Όπα, τσίπησε, τσίπησε! Τι έγινε? Έλα εδώ. Όχι, ρε, κοιμώνα, παράτα με. Έλα εδώ για ένα λεπτό, μωρέ μαλάκα. Πώς κάνεις έτσι? Καλό θα σου κάνει, θα χαλαρώσεις. Οχ! Τι γίνεται εδώ, ρε? Πάρε μάτι, αγόρι μου, γυναικάρα, να τα ξεχάσεις όλα, ε! Αμάν! Τι είναι αυτή? Κοίτα πότε, κοίτα, 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 κόλλο. Ρε θεά, προσκένα, αγόρι μου! Τι βρήκες, ρε, αυτή τσόντα, είναι? Τι τσόντα, ρε? Σπίτι της είναι η γυναίκα, έχει βάλει κάμερα και εκδίνεται σιγά σιγά. Πω, τι άνθρωπος θα είναι όμως τώρα αυτή, ρε, κείμωνα, ε. Ρε, τι με νοιάζει ο χαρακτήρας της και το επίκοδο σπουδαντής, να την παίρνω μάτι θέλω. Από καμιά Ρωσία, πρέπει. Ποια Ρωσία, θα γεννήσει από την Πάτρα, Ελληνίδα είναι η κοπέλα. Ελληνίδα και έχει τον κόλο τόσο ψηλά. Τελευταίες γενιές, βελτιωμένη. Άκου για να εκτιμήσεις τις συμπατριώτισσες σου, μιλά. Γεια σου, μωρό. Γεια. Κάνουμε. Ό,τι γουστάρεις. Πω, πω τι γίνεται εδώ μέσα. Εδώ περίμενα να θα έχει τέτοιο συναισθησμό. Καλά, θα ξημερωθούμε μέχρι να πάρουμε σειρά. Hop. Εδώ είμαστε. Πάμε. Ωραία, Τζέννη, δεν τα αφήνουμε καλύτερα. Είναι πολύ μπερδέμα, δεν θα βγάλουμε άκρη. Γιατί? Πιο έξυπνη είναι αυτή η φίλου η Βαρβάρα με αυτόν τον Moby Dick, πώς τον λένε? Hot Dick. Ακόμα καλύτερα. Αντίπεινα, δεν θες? Το ίντερνετ είναι ο πιο γρήγορος και ακίνδυνος τρόπος. Λοιπόν, έλα να βρούμε ψευδόνυμο. Black Cat, πώς φαίνεται? Α, μαύρη γάτα, γρουσούζικο είναι. Μια άσπρη γάτα δεν είναι σεξουαλικιά. Να το κάνουμε γατάκι, τύπου hot pussy. Όχι, είναι πολύ πρόστιχο. Να βάλω Catwoman. Μανία με τις γάτες. Πρέπει να τον εξιτάρεις, να τον προκαλέσεις. Η γάτα σε παραπέμπει ερωτικά. Γάτα θα βάλουμε. Τι θα βάλουμε, προβατίνα? Όχι, γάτα, δεν θέλω γάτα, όχι. Καλά. Αύριο. Α, Σκάρλετ Οχάρα. Πώς φαίνεται? Σιγά, μη βάλουμε και Τζέι Νέιλ. Άκου, Σκάρλετ Οχάρα. Θα νομίζω ότι είσαι καμιά χτυκιάρα, γεροντοκόρη με το ένα πόδι στον τάφο. Χοτ, Σκάρλετ Οχάρα. Να δείξει ότι έχει και ένα επίπεδο, μια μόρφωση. Μαρίνα Λαμπράκη, πλάκα. Α. Μορτίλε, με το επίπεδο και τη μόρφωση θα το βρει στον κόμενο. Καλά, θα... Μαρία Κάλλα. Σταμάτα. Από το κακό στο χειρότερο. Μόνο καμιά αδερφή θα σου απαντήσει με τέτοιο ψευδόνυμο. Θέλουμε κάτι πιο σύγχρονο. Πιο space. Alien. Σταμάτα. Σταμάτα. Μη μιλάς. Εγώ θα σου βρω ψευδόνυμο. Ιωάν. Μπαρμπαρέλα. Πολύ πουτανιάρικο. Α, δεν έχεις καθόλου δίκιο. Είναι λίγο πικάντικο, μεν. Αλλά έχει και επίπεδο.
Η Τζέιν Φόντα τον έπαιξε το ρόλο, δεν τον έπαιξε η Πάμελα Άντερσον. Όχι, όχι, η Μπαρμπαρέλα με τίποτα, άπαπα. Μπαρμπαρέλα, άκου Μπαρμπαρέλα, κάνει πάμε τη μία. Τι εννοείς? Καμιά περιντέρα καραβοτζακισμένη ήταν αυτή η κακομοίρα. Την έφτιαξε ο άντρας της για καμιά πιτσιρίκα και βγήκε παγκαλιά να κάνει την τύχη της ο τσάτε. Έλα ρε. Μα από τι θυμήθηκε τώρα την Μπαρμπαρέλα? Εδώ δεν τη θυμάται η Τζέιν Φόντα που την έπαιξε. Υπάρχει κανένας που να μπορεί να με πείσει ότι αξίζει να ασχολούμαι με τους άντρες? Όπως σου τα είπα, περιντέρα καραβοτζακισμένη. Πάω και στη δουλειά. Γκαγκάριν. Γιατί καλέ? Γιούρι Γκαγκάριν. Δείχνει έναν άνθρωπο με φιλοδοξίες. Δεν θα τον προσλάβουμε στη NASA. Για πιο βασικά πράγματα τον θέλουμε. Γιατί, μωρέ? Εγώ δεν τον απορρίπτω. Ο Γκαγκάριν είναι ο ήρωας του Στέφανου. Από παιδί ήθελε να του μοιάσει. Πρώτα απ' όλα, τίποτα που να θυμίζει Στέφανο. Πώς, δείχνει να έχει ένα επίπεδο άνθρωπος. Πού το κατάλαβες το επίπεδο, ένα ξέρω εγώ, είπε. Από τον Γκαγκάριν φαίνεται ένα επίπεδο πληροφόρησης. Τι να το κάνεις κι άλλο επίπεδο, Χρυσή μου. Το επίπεδο το παντρευόμαστε. Ο γκόμενος πρέπει να είναι δάπεδο. Πρώτα. Τι θεωρείς? Κυριότερο προσόν σε σένα. Την ομορφιά ή την εξυπνάδα? Αν πει εξυπνάδα, είναι για τα μπαζά. Την εξυπνάδα, φυσικά. Μην είσαι βλάκας. Θα νομίζω ότι είσαι άσκημη. Ας το νομίζει. Κάνω ό,τι θες, δεν με ενδιαφέρει. Φεύγω. Μόλις τελειώσεις, να με πάρεις τηλέφωνο να μου πεις τι έγινε. Άντε, γεια. Γεια. Ξέρεις ότι από τότε που επικοινωνούμε, με κάνεις να αντιμετωπίζω καλύτερα την καθημερινότητά μου. Προσπαθώ να σε φανταστώ. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τη φωνή σου. Αρχίζω να αισθάνομαι την ανάγκη να σε αγγίξω. Θα ήθελα να νιώσω με την αφή μου το δέρμα σου. Να μυρίσω τη μυρωδιά του κορμιού σου. Να ακούσω την ανάσα σου. Θα το κάνεις εσύ για μένα? Θα το κάνεις εσύ για μένα? Ορίστε. Τι να κάνω, τι λέει? Να αγγίζει ο καθένας τον εαυτό του. Τι εννοείς ακριβώς? Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Βοήθησέ με. Ω, τι λέει? Ξάπλωσε
κάπου που να αισθάνεσαι άνετα και προσπάθησε να χαλαρώσεις. Είναι άγνωστο και για τους δυο μας. Μήπως είναι λίγο μαλακία όλα αυτά. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα μου ήταν τόσο δύσκολο. Θέλω λίγο χρόνο. Είναι πολύ περίεργο αυτό που μου συμβαίνει. Παλιό, αλλά γνώριμο. Είμαι 17 χρονών, δεν είναι δυνατόν. Θέλω να χαϊδεύεις αργά το κορμί σου. Πρέπει να συγκεντρωθώ. Σκάτα. Καλύτερα θα τα κατάφερνα με μονάσα να τα αποδαρούσα. Ντρέπομαι. Μάλλον δεν είναι καλή ιδέα. Άσε δηλαδή που έχω διάφορα τεχνικά προβλήματα. Γράφω με τα δύο δάχτυλα. Συνεπώς, αν γράφω με το ένα χέρι γιατί το άλλο θα είναι απασχολημένο, θα ξημερώσουμε. Έχεις δίκιο. Δεν τα πάω καλά με την τεχνολογία. Ίσως και να είμαι δειλή τελικά. Μήπως θα ήταν καλύτερα από το τηλέφωνο. Δηλαδή φόνου σεξ. Πες το και έτσι. Το θέλω πολύ εσύ. Τώρα τι να σου πω. Πάντως με το λάπτοπ στα χέρια μου δεν γίνεται. Θα σου δώσω εγώ το δικό μου αν θέλεις. Σκέψου το. Δεν πάει άλλο με τα μηνύματα. Να μου δώσει το τηλέφωνο του. Παναγία μου, τι θα κάνω. Πρέπει να αποφασίσουμε. Τώρα ή ποτέ. Να μιλήσουμε. Ας μιλήσουμε, γιατί να μιλήσουμε. Αλλά δεν ξέρω αν μπορώ αυτή τη στιγμή. Μπορείς να περιμένεις μισό λεπτό. Σάντρα, τι έγινε? Έλα, Στέφανε, πού είσαι? Πού είμαι? Ναι, πού είσαι? Στο αυτοκίνητο. Στο αυτοκίνητο? Δεν είσαι στο γραφείο? Όχι, όχι. Στο αυτοκίνητο είμαι, έρχομαι. Α, ωραία, δεν είσαι στο γραφείο. Γίνεται να είμαι και στο αυτοκίνητο και στο γραφείο, δεν γίνεται. Σωστά. Πού είσαι τώρα, έρχεσαι? Εδώ δίπλα είμαι. Δίπλα?
Ναι, δηλαδή όχι ακριβώς δίπλα, αλλά κοντά είμαι. Έχει βέβαια λίγη κίνηση. Υπολογίζω σε κανένα τέταρτο το πολύ να είμαι εκεί, νομίζω. Α, ωραία, δίπλα. Τι με ήθελες? Τίποτα. Πώς τίποτα, έτσι με πήρες τηλέφωνο? Όχι, λέω, μια και είσαι στο αυτοκίνητο και έρχεσαι, δεν φέρνεις και τσιγάρα? Α, ναι, οκ. Okay. Ωραία, τα λέμε μετά, γεια. Παναγία μου, τι θα πάθαινα. Παναγία μου, τι θα πάθαινα. Ίσως είναι καλύτερα να το σκεφτούμε λίγο περισσότερο. Ας αφήσουμε τα πράγματα προς το παρόν όπως είναι. Καληνύχτα, Γκαγκάριν. Καληνύχτα, Μπαρμπαρέλα. Σάντρα, τι? Τι κάνεις εκεί? Στραβομαράκης, κλαίω. Γιατί? Ρωτάς και γιατί. Ούτε να ρωτήσω? Ούτε. Καλά, να μην ρωτήσω. Βέβαια, πώς να ρωτήσεις, συμφέρει να ρωτήσεις. Σάντρα, να ρωτήσω ή να μην ρωτήσω? Τι να ρωτήσεις, μωρέ, που έχεις φέρει τα πράγματα μέχρι τα όρια τους. Τι λέω, μέχρι εσύ, τα έχεις ξεπεράσει και τα όρια. Πότε τα έκανε όλα αυτά ο μαλάκας? Τα έκανε όλα αυτά, μαλάκα, σε να μένα πυρηνό στο αυτοκίνητο που βγάζει τα μάτια σου. Εγώ. Μέρα μεσημέρι, σαν τα σκυλιά σε βλέπω ο κόσμο. Εγώ. Τι ρωτάω, λέω εγώ κι εγώ. Ναι, εσύ, ποιο εγώ. Να σου πω, άσε το κάτω αυτό. Τι βλακίες είναι αυτές που μου λες? Μην μου πεις άλλα ψέματα, σε είδανε. Είδανε εμένα με άλλη γυναίκα? Ναι. Και ποιο ήταν αυτό που με είδε? Η Λέλα. Ποια Λέλα? Η Λέλα που δουλεύει μαζί με την Τσέντη και τα πει στην Τσέντη χαρτί και καλαμάρι. Πολλές. Γιατί ασήμαντο σου φαίνεται? Καλά, εγώ θα τρελαθώ, Γιατί με τη Λέλα συναντηθήκαμε στον δρόμο, αλλά δεν έγιναν αυτά που λες. Δεν σου είπα ότι την είδα κι εγώ. Την είδες? Ναι, και τη χαιρέτησα. Τη χαιρέτησες? Βεβαίως. Εγώ πήγαινα με το αυτοκίνητο μαζί με την Κέτη στο Υπουργείο Εργασίας. Η Κέτη τι έκανε, τη Μόνικα Λεβίνσκι? Δεν αφήνεις μαλακίες τώρα, μωρέ. Αν ήθελα να πάω με την Κέτη, θα το έκανα στο γραφείο μου όπως ο Κλίντον, όχι μπροστά σε όλο τον κόσμο. Σωστό αυτό που λες. Κι αν έκανα όλα αυτά τα κατανόμαστα, θα τη χαιρέταγα μετά τη Λέλα. Κι αυτό σωστό. Καλά αυτό μου κράταγες τόσο καιρό. Είμαι ηλίθια? Όχι ρε γαμώτο, δηλαδή, όχι και με την Κέτη. Εντάξει, να ήταν καμιά άλλη. Δηλαδή τι, αν ήταν άλλη θα πηγαίνες? Δυσκολεύομαι να σου απαντήσω σε μια τόσο υποθετική ερώτηση. Όχι, υποθετικά θα μου απαντήσεις. Θα πήγαινες με άλλη? Εσύ? Για πες μου, θα πήγαινες? Εγώ και να ήθελα να πήγαινα, δεν θα ήθελα να πήγαινα. Ούτε θα ήθελα να ήθελα να πήγαινα. Είδες τι είπες? Δεν θα ήθελες να ήθελες να πήγαινες. Δεν είπες ότι δεν θέλεις να ήθελες να πας? Καλά τώρα, δεν έχω και τη γραμματική του Τζαρτζάνου μαζί. Σάντρα, γιατί θες να βασανίζεσαι? Θέλω να ξέρω αν είμαστε μαζί. Έχεις αμφιβολίες? Όχι. Δηλαδή, ναι, εντάξει, μαζί είμαστε, αλλά μπορεί και εσύ καμιά φορά να ήθελες... Εσύ καμιά φορά θέλεις κάτι άλλο? Αν έχω σκεφτεί άλλον. Αν έχεις σκεφτεί ότι θέλεις κάποιον άλλον. Φυσικά και δεν θέλω. Ούτε θέλω να θέλω. Γιατί άμα ήταν να ήθελα, θα είχα ήδη θελήσει. Αλλά εγώ ούτε ποτέ θέλω, ούτε ποτέ θέλησα να θέλω να ήθελα. Δεν μου λες, θα τις πούμε όλες τις κλήσεις του ρήματος θέλω απόψε? Μόνο ενεστώτα. Σε θέλω. Ενεστώτα διαρκείας.
τόσο καλά. Εσύ γιατί είσαι τόσο χάλια. Χάλια. Μαύρα. Άβαφη, αφένιστη. Άσε που ανάβεις το ένα τσιγάρο πάνω στα λωρίστε. Έχει τσιγάρο μέσα στο τασάκι και ανάβεις και δεύτερο. Θα δεν το πρόσεξα. Σίγουρα είσαι ευχαριστημένη. Γιατί να μην είμαι. Έχω τη ζωή μου, τον άντρα που με λατρεύει, το σπίτι μου, την ησυχία μου, τα πάντα. Γιατί να μην είμαι ευχαριστημένη. Εμένα ρωτάς. Με τον Γκαγκάριν τι γίνεται. Άντε καλέ μου, τον θυμήθηκες εδώ. Έτσι, μια ερώτηση έκανα. Για μένα Γκαγκάριν δεν υπάρχει. Αυτό ήταν ένα αστιάκι, μια μπούδα, μια σαχλαμαρίτσα και να περνάει η ώρα. Ευχάριστα. Ευχάριστα. Και πασατέμπος ευχάριστος είναι. Η γρανίτα είναι ευχάριστη, αλλά δεν έχει ουσία. Η ουσία βρίσκεται στη σχέση με τον Στέφανο. Και ο Στέφανος δεν είναι γρανίτα, γρανίτης είναι. Καμιά φορά χρειαζόμαστε και την δροσιά της γρανίτας. Όσο δροσιστήκαμε, δροσιστήκαμε. Μην βγάλουμε τις χιονίστρες. Δεν μου λες, αυτό σου στείλε κανένα μήνυμα. Δεν ξέρω, τι δεν με ενδιαφέρει. Έχω χώσει το λάπτοπ σε ένα σιρτάρι και δεν τα ανοίγω. Ούτε από περιέργεια. Δεν έχω καμία περιέργεια. Εγώ το λάπτοπ δεν το ξαναπιάνω ούτε για να ρίξω πασχέτζες. Σκέφτομαι μάλιστα να το θάψω και στον κήπο. Κοινωνήσουμε μία εβδομάδα. Η ζωή μας οδηγεί αλλού. Ίσως τον καθένα μας εκεί που ανήκει. Παρόλα αυτά, θέλω να ξέρεις ότι η συντροφιά σου ήταν πολύτιμη. Και θα ήθελα αν μπορείς να μου κάνεις μια χάρη. Πριν σταματήσουμε για πάντα να επικοινωνούμε, θα ήθελα να σε δω μια φορά. Μόνο μια φορά. Θέλω να σε δω, να ξέρω πώς είσαι. Και εσύ πώς τα πήρες. Δεν είπες ότι τον υπολογιστή τον είχες καταχωνιάσει. Ναι. Αλλά τον έβγαλα για να ξεσκονίσω και έπεσε πάνω στα μηνύματα, κατάλαβες. Από το ξεσκόνισμα το έπαθες. Ναι. Με παρακάλεσε πάρα πολύ, μην νομίζεις. Αλλά κι εγώ του έθεσα έναν όρο. Μία και τελευταία φορά θα συναντηθούμε. Δεν μπορώ εγώ τώρα να κάνω παιχνίδια. Έτσι, για να δω πώς είναι. Από περιέργεια δηλαδή. Και άμα είναι ωραίος. Δεν με αφορά. Δεν πάνε και αλλά εντελών. Εγώ θα είμαι βράχος. Τι, δεν το πιστεύεις? Όχι, ρε Σάντρα, δεν είπα τίποτα. Α, λέω. Και πού θα συναντηθείτε? Έχω κλείσει τραπέζι ένα εστιατόριο στο Καβούρι. Μήπως να μην πάω. Γιατί να μην πας? Μήπως δεν είναι σωστό. Να σου πω κάτι. Σωστό λάθος να πας. Προκειμένου σου μείνει αποθυμένο, ας πάει και το παλιάμπελο. Έλα τώρα, παιδί μου, σε κλείνω. Γιατί ήρθε ο κείμωνας. Τα λέμε, φυλάκια, έτσι. Έλα, νιά. Σάντρα ήτανε. Ναι. Και τι ήθελε?
Τίποτα. Μια συνταγή. Και τι σχέση έχει το παλιάμπελο? Φτιάχνει ντολμάδες. Πώς είμαι? Είμαι Αρτών Παναγία μου. Τι είναι αυτό καλέ? Δεν βλέπεις ότι σε παχαίνει? Εντάξει, έχω πάρει 2-3 κιλά. Άμα τα χάσω μου πάει πάρα πολύ αυτό. Και προλαβαίνεις να τα χάσεις μέχρι το βράδυ? Και για την ακρίβεια, σε 2,5 ώρες? Όχι. Βγάλε το. Δεν έπρεπε να πω στον Καγκάρι να συναντηθούμε. Το έχεις μετανιώσει? Μα τώρα είναι σωστό να βγαίνω με έναν άγνωστο που γνώρισε σε ένα τσάτ, αφού θέλω να το κόψω? Και δεν σε τρώει περιέργεια να δεις πως είναι? 2 μήνες επικοινωνείτε. Στο κάτω-κάτω για φαγητό πάτε, δεν κάνετε και τίποτα κακό. Και τι είναι σωστό να βγαίνω με έναν ξένο άντρα πίσω από την πλάτη του Στέφανου? Τι να σου πω. Μην πας. Λες. Αν σε αναστατώνει τόσο πολύ. Δεν πάω. Καλύτερα. Μην πας. Ούτε και αυτό είναι σωστό για τον Καγκάρι, βέβαια. Σιγά, μήπως θα σε βρει να σου ζητήσει το λόγο? Πώς, άμα δίνεις το λόγο, πρέπει να τον κρατάς. Πες πώς θες να πας να τον δεις. Τώρα εδώ που τα λέμε, με τρώει και λίγο η περιέργεια. Αλλά μέχρι εκεί. Άκου να δεις Γκαγκάριν, θα του πω. Μην νομίζω ότι εγώ είμαι καμιά εύκολη επίθεση στο εστιατόριο. Εγώ, Γιούρι μου, τον άντρα μου, τον αγαπώ. Και αυτά που έχεις στο μυαλό σου, να τα ξεχάσεις. Μην τρέχεις. Μπορεί να μην του αρέσεις. Όχι για να μην του αρέσω. 2-3 κιλά είπαμε έχω πάρει. Δεν έχω γίνει και ένα μπαούλο. Έχω κι εγώ τον τύπο μου. Και τι σε νοιάζει αν του αρέσεις εσύ? Δεν πας με αυτό το σκοπό, ε? Όχι. Εγώ πάω με σκοπό να μην αρέσει αυτό σε μένα, όχι να μην αρέσω εγώ σε αυτό. Μην τρελαθούμε και τελείως. Και αν σε αρέσει? Έλα, μωρέ, μην κακομελετάς. Να φεύγεις εσύ πριν από μένα πρώτη φορά συμβαίνει. Και μετά μου λες ότι δεν είναι σοβαρό. Θα συναντηθούμε για να το κόψουμε. Πόσες φορές θα σου το πω? Εντάξει, η ιστορία παρατράβηξε βέβαια, αλλά είναι και μερικά πράγματα που δεν μπορούμε να τα πούμε μέσω οθόνης. Δεν θα έπρεπε να δούμε ένα τον άλλον για πρώτη και τελευταία φορά, φυσικά, ε? Καλού κακού, πάρε και κάνε ένα προφυλακτικό μαζί σου. Είσαι πολύ μαλάκας, το ξέρεις. Θέλεις να το κόψεις? Φυσικά. Μην ξαναμπεί στο chat και μην απαντήσεις σε κανένα της μήνυμα. Τόσο απλά. Πού σε είδε, πού σε ξέρει? Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω και να τη δω. Τι διάολο, 2 μήνες τώρα μιλάμε κάθε μέρα. Να μην ξέρω πώς είναι το πρόσωπό της. Αφού λες ότι περνάς τόσο καλά, γιατί θες να το κόψεις? Όχι, θα μπλέξει πολύ το πράγμα και δεν γουστάρω. Αλλά δεν μπορώ και να το κόψω έτσι την ψύχρα. Θέλω να δω τι χάνω, βέβαια. Μα γι' αυτό σου δίνω τα προφυλακτικά. Γιατί για να λύσεις όλες σου τις απορίες, μπορεί να χρειαστεί η γνωριμία να προχωρήσει σε βάθος. Είσαι πολύ μαλάκας, το ξέρεις. Δεν είμαστε όλοι λιγούρια σαν για σένα, ρε. Να σου πω κάτι μεταξύ μας. Ένα μικρό και διακριτικό ξενοκοίταγμα, δεν πολύ πειράζει. Φοβάμαι ότι όταν συναντηθούμε με αυτό το διακριτικό ξενοκοίταγμα θα πάψει να είναι διακριτικό, κατάλαβες, και δεν το θέλω καθόλου. Και δεν έχω και τι να βάλω. Να σου πω. Δεν το θες καθόλου, δεν το θες καθόλου, αλλά τα μεταξωτά εσόρουχα μια χαρά τα φόρεσες. Τι θες, μωρέ ξεβράκο, ότι θα πάω? Έχεις ωραιότατα βαμβακερά. Τα σκισμένα θα φορέσω. Όλα σου τα βαμβακερά είναι σκισμένα? Σχεδόν. Έξω βγαίνω. Χτύπα ξύλο, πάω το πόδι μου. Πάω σε ένα νοσοκομείο με το σκισμένο το βρακί, θα πάω. Α, για το νοσοκομείο τα φόρεσες. Ναι. Για την κακιά την ώρα. Ωραίο αυτό, μ' αρέσει. Πάρ' το, δεν το φοράω. Φοβάμαι, ρε Τζένι. Πώς πάω τώρα να συναντήσω έναν που γνώρισα από το ίντερνετ και αν είναι δολοφόνος? Έλα, μωρέ, αυτά συμβαίνουν σε 1 στο δισεκατομμύριο. Α, και αυτή η 1 στο δισεκατομμύριο τέτοια σκεφτόταν, μην νομίζεις. Έλα, ρε, εσύ άντρα, και τι θα κάνει δηλαδή, θα σε μαχαιρώσει μέσα στο εστιατόριο? Μπορεί ωραιότατα να με μαχαιρώσει σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Και τι δουλειά έχεις εσύ στο δωμάτιο του ξενοδοχείου? Εγώ δεν έχω καμία δουλειά. Αλλά αν μου ρίξεις τα γόνες στο ποτό και με ζαλίσει και δεν ξέρω τι κάνω. Κάτι μου λέει. Ότι δεν τις χρειάζεσαι καθόλου τις σταγόνες. Απαπα, η Ραΐσα είναι. Στέλνεις ως. Λοιπόν, εγώ πρέπει να φύγω γιατί είμαι και μάνα, όπως ξέρεις. Και το παιδί συνέχεια με τη Ρωσίδα. Σε λίγο θα τα μιλάει τα Ρώσια καλύτερα από τα ελληνικά. Λοιπόν, έφυγα. Πάμε. Α, ευχαριστώ καλέ. Άντε, γεια. Γεια. Φεύγω, φεύγω, γιατί με περιμένει η Ραΐσα, με κοπηθεί. Άντε, γεια. Γεια σου, Τζένι. Θα πας πουθενά?
Ναι, θα πάω σε μια συναιστίαση του Συλλόγου Γυναικών. Από πότε πας σε συναιστιάσεις Συλλόγου Γυναικών? Από σήμερα, είπα να αρχίσω. Μπράβο, μπράβο. Εσύ, θα βγεις? Ναι. Ναι, έχω ένα ραντεβού με έναν πελάτη. Θα του δείξω κάτι σχέδια, θέλει να αγοράσει ένα διαμέρισμα στη Κηφισιά. Στη Πολιτεία για την ακρίβεια μένει αυτός. Α, ωραία. Ωραία. Τι ωραία, πού το είδες το ωραία? Δεν θέλω καθόλου γιατί μιλάει πάρα πολύ. Ακατάπαυστα μιλάει, το λυπάμαι όμως τον καημένο γιατί ξέρεις ζει ολομόναχος και είναι και κατάκητος. Τι κατάκητος δηλαδή, σχεδόν ετοιμοθάνατος είναι ο άνθρωπος πια. Και πώς είναι και ετοιμοθάνατος και πολύ λογάς? Έλα ντε, ξέρω κι εγώ. Τι να πει κανείς κι εγώ, μηχανικός είμαι εδώ, γιατροί και σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Περίεργο, Περίεργο, περίεργο. Και όμως καταλαβαίνεις βέβαια, είναι σε θέση να με κρατήσει εκεί πέρα ώρες ατέλειωτες με την πολυλογία του. Τι να κάνω όμως. Είναι πάρα πολύ καλός πελάτης και σχεδιάζει να φτιάξει ένα πάρα πολύ καλό σπίτι. Και δεν το θέλει το πολύ καλό το σπίτι ο ετοιμοθάνατος. Πιο χρήσιμος τότε ήταν ένας τάφος. Ντροπή, ρε Σάντρα. Ντροπή δηλαδή, για το γιο του το θέλει ο άνθρωπος. Α, μα μου είπες ότι ήταν ολομόναχος. Ναι, ναι, ζει ολομόναχος, όμως έχει και ένα γιο. Και εσύ, η συναισθίαση που σκοπεύεις να πας, δεν μου είπες που ακριβώς είναι? Στο Μαρούσι. Ωραία, στο Μαρούσι βόρεια, ε. Ναι. Καλά, βέβαια, εγώ θα πάω ακόμα πολύ πιο βόρεια, στην Πολιτεία. Εσύ είναι πάνω από την Κηφισιά, είναι. Α, δεν ξέρω. Το κίτρινο που κάμισε να βάλεις, που έπιε πολύ. Έλα μου τώρα, σιγά, ποιος θα με δει εκεί πέρα, ένας γέρος κατάκητος, 90 χρονών, με 10 βαθμούς μοιοπία στο ένα μάτι και καταράχτη στο άλλο. Χάλια είναι ο άνθρωπος, τι λέμε τόση ώρα. Και πώς τότε έδειξε τα σχέδια ο όματος? Τα. Του τα περιγράφω. Έχω αργήσει, φεύγω. Αφρό έχεις. Πού? Ευχαριστώ, θα έφυγα. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Έχουμε κάνει μια κράτηση στο όνομα Μπάρμπα. Μπάρμπα. Μπάρμπα, έχω κάνει κράτηση για δύο άτομα. Μάλιστα, ακολουθήστε. Αγία μου. Καθέστε. Σε μένα μιλήσατε. Μια κυρία ζητούσε το τραπέζι σας, αλλά δεν ξέρω πού πήγε. Ήρθε η κυρία Μπάρμπα. Ναι, αλλά... Πάς θέλετε τίποτα? Όχι. Μην ενοχλήσετε τη Βέρα, μου έχασα. Μα τι φορέτε? Όχι, αυτή είναι τον πρώτο μου άντρα. Έχασα το δεύτερο, καταλάβατε. Μπορώ να βοηθήσω? Όχι, εντάξει, εντάξει. Ευχαριστώ. Μπορεί να πήγε τουαλέτα. Μπορεί, δεν ξέρω. Μήπως κάνεις λάθος. Μήπως είναι κάποιος άλλος που του μοιάζει. Τι λες μωρέ, κάποιος άλλος που του μοιάζει, το Στέφανο, δεν ξέρω. Αυτός. Λες να με παρακολουθεί. Λέω πως έχει γκόμενα. Τι είπες? Δεν σου είπε πως έχει ραντεβού με ένα πελάτη του στην Πολιτεία? Τι δουλειά έχει στο καβούρι? Δεν το πιστεύω. Ο Στέφανος. Είμαστε γείτονες πριν από 10 χρόνια στο Παγκράτη. Συγγνώμη, πάω να του μιλήσω. Γεια. Γεια. Είσαι αυτή που νομίζω. Με γνώρισες, ε? Ναι. Κάθισε. Μετά από τόσο καιρό. Και όμως, να πω... Τα νέα σου. Έτσι, απότομα. Τι εννοείς? Δεν θα συστηθούμε πρώτα. Γιατί δεν γνωριζόμαστε? Όχι, όχι, ναι. Εννοώ όμως να...
πούμε και τα κανονικά μας ονόματα. Εμένα, ας πούμε, δεν με λένε Γκαγκάριν. Γιατί σε λέγανε ποτέ Γκαγκάριν? Ξέρεις τώρα. Τι ροείς? Κάτσε, δεν είσαι η Μπαρμπαρέλα? Σιγά μην είμαι και η Κατερίνη των Μεδίκων. Δεν με γνώρισες, ε? Συγγνώμη, εσύ δεν έκλεισες το τραπέζι στο όνομα Μπάρμπα? Μπάνα Μπάρμπα. Όχι, σκέτο Μπάρμπα. Στέφανη, τι λες? Πώς ξέρεις το όνομά μου? Γιατί δεν θα έπρεπε? Από πού και ως πού? Έχεις καταλάβει ποια είμαι? Τι Μπαρμπαρέ! Η Λίνα είμαι. Ναι. Το Λίνα είναι το όνομά σου, αλλά είναι και το Μπαρμπαρέλα. Έχεις καταλάβει ποια Λίνα? Η κόρη του Γιάννη και της Μάρθας. Εντάξει, από τότε μεγάλωσα. Το Στέφανο τώρα δεν τον βλέπω. Κάθεται κάποια άλλη μπροστά, αλλά... Παναγία μου, νομίζω ότι βλέπω τον Γκαγκάριν. Πώς είναι, παιδί μου, λέει και περιέγραψε τον. Είναι απερίγραπτος. Αν ήταν έτσι ο πραγματικός Γκαγκάριν, το Σουγιούς δεν θα είχε απογειωθεί ποτέ. Αμάν! Βρε τη Λίνα. Μάλλον με πέρασες και κάποια άλλη. Δεν μπορεί να το ζω αυτό. Ο άντρας μου είναι μεγκόμενα και ο Ρασής των ονείρων μου είναι σκέτος εφιάλτης. Πες μου ότι κοιμάμαι και ονειρεύομαι. Ρε Σάντρα. Μα αυτό είναι άδικο. Γιατί να μην είναι τέρας η κόμενα του Στέφανο και ο κουκλός ο Γκαγκάριν? Καλώς τον. Τι κάνεις, μωρό μου? Μια χαρά, εσύ, καλά? Καλά, καλά. Όχι, γιατί ανησυχούσα. Γιατί ανησυχούσες? Δεν είχαμε κανένα δυσάρεστο. Δυσάρεστο σαν τι δυσάρεστο? Λέω, ρε παιδί μου, αυτό το πελάτη σου, τον ετοιμοθανάτο. Δεν φαντάζομαι να πέθανε. Τι λες, ρε Σαντα, μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Γιατί έτσι όπως μου τα πες, νόμιζα ότι μπορεί να σου μένει και στα χέρια. Όχι, όχι, εντάξει. Τι έγινε? Του αρέσαν τα σχέδια του ετοιμοθάνατου? Ναι. Ναι. Ωραία. Χρειάστηκε βέβαια να γίνουν κάποιες διορθώσεις, κυρίως στο σαλόνι, αλλά σε γενικές γραμμές εντάξει, του αρέσαν. Α, κάνατε και διορθώσεις. Πού βλέπεις το παράξενο? Πουθενά. Ήθελε την κουζίνα με πάσο. Α, την ήθελε και με πάσο ετοιμοθάνατος. Και δεν μου λες. Εκεί στην πολιτεία που πήγες, στην πολιτεία δεν πήγες? Ναι. Έκανε κρυό? Ναι, κρύο, πάρα πολύ κρύο. Εντάξει, βέβαια, τελικά. Εντάξει. Εσύ? Εσύ δεν μου είπες πώς τα πέρασες στη συναισθίαση? Α, τέλεια. Γλέντι τρικούβερτο. Δεν μου λες, το σπίτι του ετοιμοθάνατου είναι κοντά στη θάλασσα. Τι λες, ρε Σάντρα, η πολιτεία είναι στην Κηφισιά. Τι δουλειά έχει η θάλασσα? Α, ναι, μωρέ. Ξέρεις τι παθαίνω καμιά φορά? Την μπερδεύω με το καβούρι. Τι? Σε συχαίνομαι. Όχι μόνο γιατί έχεις γκόμενα, αλλά γιατί μου λες ψέματα και θέλεις να με κοροϊδεύεις. Κούτ, Σάντρα, κάνεις λάθος. Περίμενε. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Σάντρα! Σάντρα! Τι κάνεις εκεί? Άκουσε με, σε παρακαλώ. Μια ώρα, Σάντρα. Έχεις να μου πεις κάτι που δεν ξέρω? Ναι. Ήμουνα στο καβούρι, βεβαίως, αλλά δεν ήμουνα με άλλη γυναίκα. Σταμάτα να νομίζω ότι τρώω κουτόχορτο, σε είδανε. Με είδα στο καβούρι, το δέχομαι. Όχι όμως με άλλη γυναίκα. Σε είδανε, κατάλαβες? Ο άνθρωπος μου το είπε, δεν πολύ δικός μου. Μόνο μου όμως. Για ξαναρώτη τον να δει τόσο. Μου είπε. Ότι τι? Ότι είσαι παιδεραστής. Το άλλο πάλι κι αυτό. Γιατί παιδεραστής λέγεται άνθρωπος της ηλικίας σου που πηγαίνει με 20 χρόνια. Πηγαίνω εγώ με 20χρονα, εγώ και σπούρδες. Ήλιος εσύ. Ο άνθρωπος μου το είπε, είναι πολύ σοβαρός και πολύ αξιόπιστος. Και πολύ ηλίθιος για σου λέει τις μαλακίες. Ποιος είναι? Δεν έχω το δικαίωμα να ξέρω ποιος με κατηγορεί. Και εγώ έχω δικαίωμα να ξέρω ποια είναι αυτή η καστανόξανθη ένα και 65 με τα πράσινα τα μάτια, τη μήνυ, τη φούστα και την παρδαλή την μπλούζα. Δεν ήμουνα με καμία ξανθιά. Πόσες φορές πρέπει να σου το πω, δεν ήμουνα με καμία. Για τη Λίνα, λες? Α, Λίνα, τη λένε? Τη Λίνα, είδε, δεν το πιστεύω. Σου είπε για τη Λίνα. Ξέρει η Λίνα? Η Λίνα, καλέ, η κόρη του Γιάννη και της Μάρθας που μέναν δίπλα μας στο Παγκράτη. Τι λες, μωρέ, αυτό είναι μωρό? Ήτανε μωρό πριν από 12 χρόνια. Τώρα είναι μια γυναίκα 22 χρόνων. Ψέματα, λες, δεν σε πιστεύω. Έχω εγώ κανένα λόγο, παιδί μου, να πω ψέματα για την ηλικία της Λίνας? Κοιτάξτε με τη Λίνα, ρε, αυτό το παιδί, αυτό δεν μπορούσε να είναι παιδί σου. Άλλωστε. Καλά, είσαι σοβαρή. Τι είναι αυτά που λες, παιδί μου, και καταρχήν. Ποιος σου είπε ότι τα έχω με τη Λίνα? Τυχαία τη συνάντησα την κοπέλα με το φίλο της στο καβούρι. Να, ορίστε. Πάρτο. Τι είναι αυτό? Το τηλέφωνό της μου το έδωσε να στο δώσω. 5 λεπτά κάθισε η κοπέλα στο τραπέζι. Θα το είπα αυτό ο πανέξυπνος ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, πάρτε ένα τηλέφωνο αύριο, μπορείτε να το διαπιστώσει και μόνη σου. Και αν αυτή ήταν η Ελίνα της Μάρθας, εσύ τι δουλειά έχεις στο καβούρι? Εγώ? Ναι, στο καβούρι, γιατί πήγες?
για επαγγελματικούς λόγους. Τι δηλαδή, πεθύμησε ότι Τιμωθάνατος θάλασσα και σου λέτε πάμε στο Καβούρι να βρίσκω και την τελευταία μου πρωί. Περίπου. Τι περίπου? Άφησε με, να σου εξηγήσω. Καθώς πήγαινα για την πολιτεία, ντρού, χτυπάει το κινητό. Ήταν ο Τιμωθάνατος. Όχι. Ήταν ο Άγιος Πέτρος και σου είπε ότι πέθανε. Τι λες, ρε Σάντρα, ο γιος του ήταν. Α, και γιο Άγιος Πέτρος. Του πελάτη ο γιος που μένει στο Καβούρι και που μου είπε ότι επειδή ο πατέρας του ήταν κουρασμένος και θα κοιμηθεί, αν θα με πείραζε να τα λέγαμε οι δυο μας στο Καβούρι. Και εσένα δεν σε πείραζε. Τι να με πειράξει, θαλασσιά πράγμα. Αυτό που ξέρω εγώ δεν παντρεύτηκα εσένα, το Μακιαβέλη παντρεύτηκα. Μα σου λέω αλήθεια. Μα όλες αυτές οι σατανικές συμπτώσεις βάρος σου ξαφνικά. Ναι! Τυχαία συναντήθηκα με τη Λίνα, γιατί δεν με πιστεύεις. Το κάτω-κάτω συγγραφή ήταν και ο κομμανός εκεί πέρα. Ο κομμανός της. Ναι, δεν το είπε αυτό ο πανέξυπνος άνθρωπος. Ποιος ήταν ο κομμανός της? Ένας χοντρός στο διπλάνο τραπέζι. Αυτός με την μπες μπλούζα και τον μπες τον παντελόνι. Πού το ξέρεις? Το έμαθα. Και αυτό? Μου το είπε ο άνθρωπός μου. Τι διάλογο πράκτορα, είσαι ο άνθρωπός σου. Ρε, μήπως πάει σε κανέναν medium για τη σταλή. Άιντε ρε κι εσύ. Γιατί μωρέ μαλάκα. Ο Σπύρος ο Γιάννα Κούρης δεν είχε χάσει το κλειδί του αυτοκίνητου μια εβδομάδα και το βρήκε το medium. Είχε χωθεί ο δαίμονας σε μια παντόφλα μέσα στην Παπουτσοδίκη. Και το βρήκε το medium. Ναι, και την ώρα που πήγαινα εγώ στο Καβούρι, αυτή σηκώθηκε και πήγε σε medium. Τι λες τώρα, ρε. Ξέρω κι εγώ. Προσπαθώ να δώσω μια εξήγηση. Μα δεν είναι μόνο αυτό το παράξενο. Η Μπαρμπαρέλα, γιατί δεν ήρθε στο ραντεβού? Γιατί είναι μαλακισμένη γυναίκα. Εγώ στο είπα, γυναίκα που διαλέγει το ψευδόνυμο Μπαρμπαρέλα πρέπει να είναι ηλίθεια. Και δεν είναι ότι δεν ήρθε. Ήρθε και έφυγε, μου το είπε ο σερβιτόρος. Έλα μωρέ τώρα. Μπορεί ο σερβιτόρος να κάνει λάθος. Μακάρι. Αυτό τουλάχιστον τρώγεται πιο εύκολα. Γιατί δεν τη στέλνεις ένα μηνυματάκι να λυθούν και οι απορίες μας? Γιατί είτε με έφτισε είτε με έστησε, αυτή πρέπει να μου στείλει μήνυμα, όχι εγώ. Μίλησα με τη Λίνα. Αυτή ήταν στο εστιατόριο. Και ο χοντρός είναι φίλος της. Ο Στέφανος με ποιον ήτανε, δεν σου είπε? Έφυγε νωρίς, λέει, και δεν πρόλαβε να πει ποιον είχε ρωτήσει ο Στέφανος. Είναι και συγκυρίες με το μέρος του. Πάντως σε μένα δεν μου το βγάζει από το μυαλό. Αυτός το Καβούρι πήγε με κόμενα. Ένας λόγος παραπάνω για να επικοινωνήσει με τον Γκαγκάρι. Τώρα δεν θα έχει και τύψεις. Δεν είναι μια ευκαιρία τώρα να ξεκόψω και με αυτόν. Γιατί αυτός τι σου φταίει? Όλοι μου φταίνε, τώρα. Τα έχω πάρει στο κρανίο και με αυτόν και με όλους. Συγγνώμη, δεν σε τρώει περιέργεια να δεις πως είναι? Ναι, με τρώει. Εσύ δεν λες ότι είσαι ερωτευμένη μαζί του? Ναι, το έλεγα. Εντάξει, δεν ξέρω αν θέλω να συναντηθούμε. Δεν θέλω να πω καλό για τη μοίρα μου. Γιατί δεν του λες, παιδί μου, να σου στείλει μια φωτογραφία του? Το σκέφτηκα αυτό. Δεν πειράζει, το σκέφτηκα εγώ. Και τι θα του πω, γιατί δεν πήγα στο ραντεβού? Γιατί ήσουν άρρωστη. Τι είχα, πυρετό? Μόνο πυρετό? Τι άλλο, καλά. Πνευμονία. Αυτό θα του πεις για να τον εντυπωσιάσεις. Τόσο πολύ? Βέβαια, σκέτος πυρετός κράζει από μακριά ότι είναι ψεύτικη δικαιολογία. Θέλεις κάτι πιο μπουγιαδόρικο. Πυρετό με πονόδοντο? Και ο πονόδοντος δεν φτάνει. Θες από εξαγωγή και πάνω. Πες το ένα πράγμα σαν περιτονίτη. Σιγά, σιγά με το πω ότι είχα και κολλικό του παχαίου σεντέρου. Κολλικό του παχαίου σεντέρου? Βεβαίως, ορίστε, κοίτα. Το λέει καθαρά. Σου ζητώ ειλικρινά συγγνώμη που δεν ήρθα στο ραντεβού μας, αλλά δεν ήμουν καθόλου καλά. Έπαθα κολλικό του παχαίου σεντέρου και είχα υψηλό πυρετό μαζί με ένα φρικτό πονόδοντο. Αυτή είναι σμπαράλια, ρε μαλάκα. Τώρα γιατί το λες αυτό, δηλαδή? Αυτά είναι πράγματα που τυχαίνουν. Μωρέ, δεν τυχαίζεις. Πολύ αρρωστιάρα μου φαίνεται. Εφ' μου στείλε περαστικά, σημαίνει ότι το πίστεψε, ε. Έλα, ζήτε του τώρα τη φωτογραφία. Κι αν μου ζητήσει κι αυτός. Άστο να σου στείλει πρώτα τη δική του και βλέπουμε. Άντε. Να τη στείλω φωτογραφία, ε. Ναι, γιατί? Δική μου φωτογραφία. Όχι, της Γιάννας Αγγελοπούλου. Δική σου, βέβαια. Ξέχασε το. Γιατί, ρε? Τι λες, ρε, και άμα τη δείξει πουθενά. Να πέσουμε πάνω σε καμιά γνωστή της και να έχουμε άλλα. Δεν δες τι έγινε στο Καβούρι, αυτή έχει πράκτορες παντού. Σάβα, μωρέ. Πολύ δύσκολο να τα κάνεις. Εγώ με τόσες μιλώ και ποτέ δεν είχα πρόβλημα. Δηλαδή, εσύ στέλνεις φωτογραφία σου έτσι στην ψυχρά? Όχι, εμπρασμό ψυχής. Και όχι μόνο τη δική μου. Ό,τι μου έρθει στέλνω. Δηλαδή? Μοντέλα από περιοδικά, ξένους αθλητές, ό,τι να είναι. Μοντέλα, ε? Όχι Έλληνες και καρφωτόξενους. Συγγνώμη. Βλέπουν το μοντέλο στο email. Και όταν συναντιέσαι από κοντά, τι τους λες? Τι τους λέω? This last year. Και το τρώνε? Όχι βέβαια, αλλά τι σημασία έχει? Τα μπερδουκλώνω, την πιάνω στο πλαμπλά και τη ζαλίζω την κόμενα. Το ζήτημα είναι να δεχθεί να με δει από κοντά. Γιατί από κοντά είμαι ακαταμάχητος. Εγώ δηλαδή τη φωτογραφία να στείλω? Περίμενε να σου περάσω μερικές που κοσκανάρι. Με έφαγες με τη φωτογραφία. Ορίστε, κόλλωσε ο άνθρωπος. Άμα κόλλωσε, θα πει πως είναι κανένας παλιοχαμούρης. Οπότε τι είχες, τι έχασες? Πώς, είχαμε μια ψυχική επαφή. Για την ψυχική επαφή τον θες εσύ? Ναι, και γι' αυτό. Όχι, όχι αυτός. Πολύ αθλητάρας είναι.
αυτός, αλλά νιάρης φαίνεται και άστατος. Αυτός εδώ. Όχι, όχι. Αυτός φαίνεται λιγάκι αδερφή. Ο πιο ρεαλιστικός άντρας είναι ο Κίμωνας. Να στείλω όμως τον Κίμωνα που στιάδε με. Είναι. Αλλά μικρή. Νόστιμο, ε. Έχεις μήνυμα. Μου λες. Πήγαινε, παιδί μου, να δεις. Άιντε. Γιατί το έκλεισες, καλέ. Ε. Γιατί το έκλεισες. Ποιο πράγμα. Σαν τρεις είσαι καλά, γιατί έκλεισες τον υπολογιστή. Χάλασε. Έτσι ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά χάλανε αυτά. Τι θα με ειδοποιήσει. Υπερθερμάνθηκε και έκανε λιχνίες του. Μα αυτό δεν έχει λιχνίες, έχει υγρούς κρυστάλλους. Άντε καλέ, πιστεύεις αυτά τα πράγματα. Καμπουρδιστήρι, να πει τα ευάλωτα, είναι πράγματα. Πληρώνεις ένα σωρό λεφτά και την κρίσιμη στιγμή χαλάνε. Θα πάρω να διαμαρτυρηθώ στην αντιπροσωπεία. Μη! Άσε, παιδί μου, να το δω. Να δεις, παιδί μου, και ζεματάει. Άστο να κρυώσει και τα ανοίγουμε μετά. Τι να κρυώσει, θα το πετάξω, δεν το θέλω. Σάντρα, έχει τρελαθεί τα αρχεία σου. Δρε, δεν πάω στα δυο ώρα και τα αρχεία, στα σκουπίδια, δε. Ποια έστειλε τελικά. Ορίστε. Ποια φωτογραφία έστειλε. Αυτόν με το σερφ. Κι εγώ αυτόν στέλνω συνήθως. Πιάνει πολύ. Άντρα είμαι, αλλά μην πεις όνομα. Μην καταλαβείς τι δόνος είμαι εγώ. Μάλιστα. Πρέπει να σε δω οπωσδήποτε. Σήμερα. Αν γίνεται. Εντάξει. Μην πεις όνομα. Καλά, εντάξει. Έρχομαι. Πού πας, ρε εσύ. Στο ροδοδίατρο. Κίμωνα, πάλεψα πολύ. Με ποιον? Μέσα μου. Δεν μπορούσα να το φανταστώ. Δεν θέλω να με παρεξηγήσεις και δεν ξέρω και πώς να σου το πω. Η μοίρα παίζει παράξενα παιχνίδια. Είναι κάτι σοβαρό. Για μένα, ναι. Είμαστε τόσα χρόνια φίλοι. Εγώ παλιά νόμιζα ότι είσαι ένας άντρας, ξέρεις, μπρουτάλ. Δεν ξέρω και γαλλικά. Ότι ενδιαφέρεσαι μόνο για ποδόσφαιρο, γκόμενες, αυτοκίνητα. Αλλά πρόσφατα ανακάλυψα ότι έχεις ένα μεγαλύτερο βάθος. Εγώ. Ναι, Κίμωνα. Μην προσπαθείς με τραχείς τρόπους να κρύψεις τον αληθινό σου εαυτό. Εγώ τον ανακάλυψα. Πότε? Είχες μια γεύση τρικυμίας στα χείλη. Θυμάσαι? Πεγγίζει είναι αυτό. Σταμάτα να αυτοσαρκάζεσαι. Μη μου κρύβεις τον πραγματικό σου εαυτό. Ελίτης είναι. Α, ναι, το... Το ποίημα που μοιραστήκαμε μαζί. Εσύ και εγώ. Και μόνο φοβάμαι ότι είμαι ερωτευμένη μαζί σου. Τι είσαι? Νιώθω τραγικά. Τραγικά ενοχή. Κι άλλα δεν μπορώ να το σταματήσω. Είμαι εγκλωβισμένη. Βρες, άντρα, τι είναι αυτά που λες? Και μόνο είμαστε μπλεγμένοι σε μια φάρσα τόσο εξευτελιστική και τόσο απίστευτη. Νιώθω σαν να ζω για πρώτη φορά. Τι είναι αυτά που λες, ρε κορίτσι μου? Δεν ξέρω τι να κάνω, είναι πάνω από τις δυνάμεις μου. Ησύχασε, ρε Βλάκα. Ησύχασε.
Χριστέ μου, τι θα λες τώρα για μένα. Ότι είσαι πολύ γλυκιά όταν δεν με σλομπάρεις. Αν σου πω ότι έχω χρόνια να είσαι αυτό το σαμίχανα. Σάμπος εγώ. Τι ήταν και αυτό έτσι απότομα. Δεν καλά, δεν ήταν και τόσο απότομα. Το σκεφτάσουν καιρό. Όχι. Άρα είναι απότομα. Ξέρεις, δεν έχω τολμήσει να σου πω ακόμα όλη την αλήθεια. Έχει κι άλλο. Δεν αναρωτιέσαι πώς ανακάλυψα το κρυφό σου βάθος. Στο περιέγραψε η Ζήνη. Όχι, μόνη μου το ανακάλυψα. Μόνη σου. Κιμονά. Είμαι η Μπαρμπαρέλα. Ποια είσαι? Είμαι η Μπαρμπαρέλα, Γιούρι Γκαγκάριν. Δεν σε πιστεύω. Γιούρι. Τη φωτογραφία σου? Ναι, τη φωτογραφία μου. Την έβγαλε στο ίντερνετ, πες το. Σκάσε ρε μαλάκα, μη φωνάζεις. Ωραία, λέγε. Εντάξει. Εντάξει, το παραδέχομαι. Έστειλα τη φωτογραφία στην Μπαρμπαρέλα. Έλα ρε χειμώνα. Γιατί μωρέ μαλάκα. Τρία τεκνά σου στείλα. Τρία τεκνά σαν τα κρύα τα νερά. Τι μουράγκλα μου βρήκες να στείλεις. Αυτή ήταν πολύ εξειδανικευμένη ρε Κίμωνα. Δεν μπορούσα να ταυτιστώ μαζί τους. Να σου δώσω τώρα μία. Να ταυτιστείς με τον τοίχο. Πού το έμαθες εσύ στον οδοντίατρο? Ναι. Ήταν εκεί η Μπαρμπαρέλα? Ναι. Ήταν η Μπαρμπαρέλα στον οδοντίατρο? Δεν κατάλαβες. Η Μπαρμπαρέλα είναι ο οδοντίατρος. Άντρας είναι? Όχι βέβαια, γυναίκα. Η οδοντίατρος. Η οδοντίατρος σου είναι η Μπαρμπαρέλα? Ναι. Μα τότε να επανορθώσω. Θα τη στείλω μια δική μου φωτογραφία και θα τη εξηγώ ότι έγινε κάποιο μπέρδεμα. Όχι, 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 όχι. Δεν χρειάζεται να επανορθώσεις. Γιατί? Γιατί πού να μπλέκεις τώρα, μωρέ. Γιατί το λες αυτό? Για να σε προστατέψω. Να προστατέψεις από τι? Από την Μπαρμπαρέλα. Γιατί? Τι έχει? Και τι δεν έχει? Χάλια είναι. Χάλια. Μαύρα. Πρώτα απ' όλα είναι μεγάλη. Θα είναι και 70 χρονών. 70. Και λίγα σου λέω. Μα και εσύ με το ψευδόνυμο Γκαγκάριν. Τι περίμενες να ψαρέψεις, τη Βίκη Καγιά? Κάνα σαράβολο θα ήταν. Πότε πήγε ο Γκαγκάριν στο διάστημα? Τι να κάνω τώρα για να επανορθώσω? Πρώτα απ' όλα, ξέχνα για πάντα αυτή την Μπαρμπαρέλα. Μην τολμήσεις και της ξαναστείλεις μήνυμα, ακόμα κι αν σου στείλει αυτή. Γιατί την ανάβεις εσύ με τις παπαρδέλες σου και με τις τρικυμίες στα χείλη και μορμάει εμένα μετά. Αυτό θα κάνεις, το υπόσχομαι. Έτσι, μπράβο. Και τα υπόλοιπα θα τα ξεκαθαρίσω εγώ. Κάτσε στο καναπέ μου και φίλησέ με. Φέρε το χέρι βόλτα κι αγκάλιασέ με. Έλα και πες μου λόγια για την αγάπη. Αφέντη της καρδιάς μου γλυκέ ατράπη. Είναι μαλακή αυτό που κάνουμε. Έχουμε φλωμώσει όλη την κοινωνία στο ψέμα. Μένω μόνη μου με τον Στέφανο και τα χάνω. Νομίζω ότι κάθε τι πάνω μου προδίδει το μυστικό μου. Δεν το βλέπεις ότι δεν πάει άλλο? Απ' την αρχή το είχα δει. Ναι. Δεν είναι καιρός να το σταματήσουμε. Έτσι νομίζω κι εγώ. Λοιπόν, πάω. Γεια. Yeah. Κάτσε στο καναπέ μου και φίλησέ με. Φέρε το χέρι βόλτα κι αγκάλιασέ με. Έλα και πες μου λόγια για την αγάπη. Αφέντη της καρδιάς μου γλυκές ατράπη. Ήρθες. Τι έγινε, τι έπαθες? Παίρνω μέσα. Παίρνω. Το παιδί που είναι? Ήρθε και το πήρε η μάνα. Τι έγινε τώρα, θα μου πεις? Κάτσε.
Κάθισα. Κάθισες καλά. Καλά, θα μου πεις τώρα τι έγινε. Τι είναι αυτό? Χαρτινάκι. Μπράβο! Κέρδισες! Πού το βρήκες? Στο σακάκι του Κίμωνα. Δεν σου λέει τίποτα αυτό? Όχι, τι να μου πει. Τι εννοείς, ρε Σάντρα? Ένα χτενάκι σε ένα αντρικό σακάκι σου φαίνεται απολύτως φυσικό? Όχι απολύτως, αλλά δεν μου φαίνεται και τελείως αφυσικό. Λες δηλαδή ο Κίμωνας να άρχισε να κάνει κουάφ με χτενάκια? Καλά, δεν εννοώ αυτό. Άρα, έχει γκόμενα. Αμάν, ρε παιδί μου, κατευθείαν το μυαλό σου στο άλλο άκρο πηγαίνει. Αν δεν είναι δικό του το χτενάκι, αν δεν είναι της γκόμενας, τότε τι νος είναι? Μπορεί να είναι καμιάς φίλης του. Να τις έπεσε και να το μάζεψε. Ο Κίμωνας δεν το έβαλε στην τσέπη για να της το δώσει. Α, είσαι πολύ αθώα. Ναι, ότι μαθαίνω. Ναι, αλλά εγώ θα τη βρω που θα μου πάει. Γιατί αυτό το χτενάκι κάπου το έχω ξαναδεί. Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ σε ποιο κεφάλι. Ούτε και να θυμηθείς. Θέλω να πω, άδικα τώρα βάζει ο νου σου πράγματα. Προφανώς θα είναι καμιά κοπέλα από το γραφείο του. Και ποιος το απαγορεύει να πηδάει μια κοπέλα από το γραφείο του? Όλο στο πονηρό πάει το μυαλό σου. Άκουμε που σου λέω. Πάει καιρός που μου μυρίζει γυναικεία κολόνια. Κολόνια? Ναι, κολόνια. Να, σαν αυτή που φοράς εσύ, αυτή την. Πώς τη λένε, μωρέ? Αυτή που είναι σαν ένα μπουκάλι σαβάζο. Μα εγώ δεν τη φοράω πια αυτή. Δεν είπα ότι τη φοράς εσύ. Αυτή η βρώμα τη φοράει. Τώρα πώς μιλάς έτσι για την ξένη γυναίκα? Μπορεί να είναι μια πολύ καθώς πρέπει, κυρία, και να παρασύρθηκε και να ενέδωσε. Να κρατιότανε η πουτάνα! Εμείς γιατί κρατιόμαστε? Εγώ και εσύ δεν είμαστε άνθρωποι. Γιατί είμαστε υποδείγματα? Αλλά τέρμα το υπόδειγμα. Θα το δείξω εγώ. Τι θα δείξεις? Γιατί να φυλάω το Θερμοπύλες, θα ξεδώσω κι εγώ, ε? Ναι, γυναίκα δεν είμαι. Παίζει κάτι στον αέρα ή θα ξεδώσει έτσι μόνη σου? Παίζει. Αλλά όχι στον αέρα, στο ίντερνετ. Μπήκα σε τσάτ. Πότε? Πριν από μερικές εβδομάδες. Και επικοινωνώ με έναν πέδαρο που τον λένε Mad Max. Πού το ξέρεις ότι είναι πέδαρος? Με τέτοιο όνομα. Πρέπει να έχεις μεγάλη αυτοπεποίθηση για να χρησιμοποιείς τέτοιο ψευδώνυμο. Μπορεί, δεν ξέρω. Εγώ είμαι σίγουρη. Και τι θα κάνεις, θα το συναντήσεις? Δεν το είχα σκοπό. Αλλά μετά από όσα συνέβησαν τις τελευταίες εβδομάδες, άρχισα να αναθεωρώ. Και στο κάτω-κάτω να σου πω για κάτι. Με ιντριγκάρει κιόλας. Δηλαδή? Δηλαδή μ' αρέσει. Σ' αρέσει? Μη μου κάνεις και την ανήξερη. Εσύ μας είχες πρίξει με τον Καγκάρι. Ναι, μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Και του αρέσω κι εγώ. Πολύ. Τον έχεις δει? Όχι, δεν τον έχω δει. Θα του πω να μου στείλει μια φωτογραφία. Και άμα περάσει το τεστ, θα με δει και ζωντανή. Τι έπαθες, τι θέλεις να μου πεις? Κοίταξε, Σάντρα. Δεν είμαι αυτός που νομίζεις. Δηλαδή? Μου είπες ότι παλιά με περιφρονούσες γιατί ήμουν ένας άξιστος και μετά ανακάλυψες ένα άλλο βάθος. Ναι. Αυτό το βάθος δεν υπάρχει. Τι εννοείς? Ξεγελάστηκες, ρε Σάντρα. Πώς να σου το πω, δεν σου πάω. Εγώ είμαι ένας άξεστος, ένας αγριάνθρωπος, ένας ακαλλιέργητος, ένα ξύλο απελέκητος. Στην έκθεση ιδεών με τα βίας έπαιρνα τη βάση. Καλά, από τότε έχουν αλλάξει πολλά. Προς το χειρότερο. Δεν ξέρω πόσο καιρό έχω να διαβάσω ένα βιβλίο. Μόνο εφημερίδα και κοίτα θετικά. Εσύ είσαι μια κοπέλα μορφωμένη. Με γαρομουσική και βάλε. Εγώ μπερδεύω το σεφέρι με τον καρατζαφέρι, το γκαζατζάκι με το σπακεράκι. Δεν νομίζω. Δεν βρένω γομάρι όρθιο είμαι. Δεν πλένω τα πόδια μου, δεν πλένω τα δόντια μου. Δεν βάζω αποσμητικό, δέρνω τη γυναίκα μου, δέρνω την πεθερά μου. Κύριε Κίμωνα, σταμάτα τις βλακίες. Δεν είμαι ο άνθρωπος σου, κατάλαβε το. Αυτό που ήξερες από πάντα, αυτό είμαι. Δεν έχει άλλο. Εγώ ο πιο κουλτουριάρικος δίσκος που έχω στο αυτοκίνητο είναι η Ασπατσίνα. Εγώ στο email είδα έναν άλλον άνθρωπο. Γιατί δεν ήμουν εγώ γι' αυτό. Τι εννοείς? Σάντρα, δεν είμαι ο Καγκάριν. Και ποιος είναι? Θα σου πω. Αλλά θα μου υποσχεθείς ότι θα μείνει ανάμεσά μας. Το υπόσχομαι. Ό,τι έγινε μεταξύ μας και ό,τι θα ακούσεις, δεν θα το μάθει ποτέ κανένας άλλος, γιατί θα είναι το δικό μας μυστικό. Κανείς. Ούτε ο Στέφανος, ούτε η Τζέννη. Κανείς, λέμε. Λοιπόν, ο Καγκάριν είναι ο Στέφανος. Ποιος Στέφανος? Ο Στέφανος Μάνος. Τι ποιος Στέφανος? Ο Στέφανος, ο άντρας σου. Τώρα είναι ασφαλές να κλείσετε τον υπολογιστή σας. Σιγά ρε παιδάκι μου, δίποτε. Μου ξεπεθύμισε κάτι παράξενο, σου φαίνεται. Όχι, αλλά έτσι απότομα. Ναι, γιατί? Και δεν είσαι πια θυμωμένη με το καβούρι.
Ποιο το χέρι στο καβούρι. Έλα, πάμε λίγο πάνω. Τι θες. Άντρας μου, δεν είσαι. Θέλω να εκτελέσεις δικά σου καθήκοντα. Δεν ξέρω. Έληξε ο αποκλεισμός έτσι ξαφνικά. Γύρισα σπίτι και ήταν όλα όπως πριν. Α, μπράβο. Ρε, εσύ δεν μου είπες τι έγινε τελικά με εκείνη την οδοντίατρο. Δεν πιστεύω να σε ενόχλησε πάλι. Ποια οδοντίατρο? Την Μπαρμπαρέλα. Α, την Μπαρμπαρέλα λες. Ναι. Η Μπαρμπαρέλα πέθανε. Πέθανε? Ναι. Πότε? Πριν μια εβδομάδα, από γεράματα κακομοίρα. Τη βρήκανε μπροστά στο κομπιούτερ. Πάνω στο τσάτι βρήκε ο Χαρός. Στείλε μου τη φωτογραφία σου. Θέλω να δω τα μάτια σου. Θέλω να δω τα χείλη σου. Μαν, Μαξ. You have mail.